αποτέλεσμα. Ναι. Που εμείς θεωρούμε ότι δεν ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αυτό που ερχόταν από τα μηνύματα που εισπράταμε όλη την προεκλογική περίοδο. Οπότε δεν είστε ευχαριστημένοι, με λίγα λόγια, από το αποτέλεσμα. Ναι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Εμείς εκείνο το βράδυ, αλήθεια, ότι περάσαμε εδώ τη βραδιά θρίλερ, γιατί ήμασταν στο ερώτημα αν η Μαρία Γεργυρού μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, τα πρώτα αποτελέσματα ήταν κάτω από 30%. Γι' αυτό λέω ότι δεν μείναμε έτσι γενικότερα ευχαριστημένοι, γιατί ακριβώς. Η αντίδραση του κόσμου προεκλογικά δεν ήταν αυτή που αποτυπώθηκε τελικά στο συνολικό αποτέλεσμα. Τι επηρέασε, θεωρείτε? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ανταθιάνα. Επηρέασαν πολλά πράγματα. Και μόνο το γεγονός ότι ήταν αυτός ο μεγάλος αριθμός των υποψηφίων το ένα. Το γεγονός που εσείς πήγατε, να πούμε, είναι πολύ σημαντικό ότι εσείς πήγατε με ένα συγκεκριμένο αριθμό χωρίς να κυνηγάτε τον υπεράριθμο. Δεν το κυνηγήσαμε, γιατί θα έπρεπε να κάνουμε ζημιά σε πολλές οικογένειες και το σεβαστήκαμε αυτό το πράγμα. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν υπήρχε καμιά οικογένεια που να μην έχει έναν υποψήφιο ή δυο. Και μάλιστα το χειρότερο, και το χειρότερο σε διαφορετικούς συνδυασμούς. Το γεγονός ότι υπήρχε μια αγανάκτηση στο πρόσωπο της τωρινής Δημοτικής Αρχής. Όλα αυτά πραγματικά επηρέασαν το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό που πιστεύαμε ότι θα ήταν και για μας ευνοϊκότερο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να συγχαρώ την καινούργια Δημοτική Αρχή, τον κύριο Ζόρζο, να του ευχηθώ καλή δύναμη. Βέβαια και τηλεφωνικά ανταλλάξαμε τις ευχές μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω και όλους τους Αντωνιούς και τις Αντωνιές που έβαλαν αυτό το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη και της περιφέρειας και του Δήμου της Λαϊκής Εισπύρωσης, και να ευχαριστήσω και όλους τους συναγωνιστές μας και τις συναγωνίστριές μας που αντέξαμε και δώσαμε μαζί αυτή την εκλογική μάχη, και τους παλιούς και τους νέους, γιατί πιστεύω ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή και τίμια προεκλογική εκστρατεία. Κύριε Αργυρού, ήθελα να ρωτήσω εγώ, ποια είναι η σχέση σας με τον κύριο Ζόρζο, και τώρα που είναι ο νέος δήμαρχος, έτσι δεν θα αναλάβει τα ενία του νησιού από την 1η Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 1η Ιανουαρίου. Ποια θέματα θα εισηγηθείτε εσείς ως Λαϊκή Συσπήρωση? Τα θέματα που βάζαμε και προεκλογικά για μας παραμένουν. Δηλαδή, το θέμα της καθημερινότητας του πολίτη, που σε αυτό περικλείονται πάρα πολλά. Μα είτε συγκοινωνία είναι, είτε κυκλοφοριακό είναι, είτε σχολική στέγη, είτε ελεύθερος χρόνος των παιδιών μας. Όλα αυτά κάνουν την καθημερινότητά μας. Κάνει την ποιότητα ζωής μας. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα, και πολλοί πολίτες της Σαντορίνης, ειδικά των Φυρών, Παναγιώτη, έχουν αγανακτήσει. Μιλάει για το κτέλ των Φυρών, έτσι. Βέβαια. Εσείς ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η θέση σας? Λοιπόν, καταρχήν, κυρία Τατιάνα, να πούμε το εξής. Ότι ο Παναγιώτης τα γνωρίζει, γιατί όταν έγινε, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το κτέλ, θα μεταφέρω την εμπειρία μου από την κοινότητα του Καμαριού, που διέθετε δύο άδειες. Καμάρι Φυρά, Καμάρι Αθηνιός. Χάσαμε μια και κάποιες άδειες. Χάσαμε 6 άδειες από τις 7 που διέθετε ο Δήμος. Μέχρι σήμερα Δήμαρχος ισχυριζόταν όλα αυτά τα χρόνια της θητείας του ότι τι λέτε καλέ, ποιος λέει ότι χάθηκαν οι άδειες είναι εδώ. Όμως άδειες δεν είδαμε. Είδαμε μια πολύ, βλέπουμε καθημερινά μια πολύ άσχημη συγκοινωνία. Μια συγκοινωνία που δεν εξυπηρετεί τον κόσμο. Κατέβηκα από την Ία την προηγούμενη εβδομάδα, ερχόμενη από τη Θηρασιά, και κρατούσαν παιδιά την πλάτη του καθίσματος για να κατεβούμε. Μπήκα σε λεωφορείο, γιατί χρησιμοποιώ τακτικά το λεωφορείο μόνο και μόνο για να ελέγχω μια κατάσταση και να μην ανοίγω το στόμα μου για πράγματα που έχω επιβεβαιώσει. Σωστά. Και άφησε παιδιά από τη στάση της Μεσαριάς στο λεωφορείο, γιατί ξεκίνησε με τουρίστες. Από το, οπότε δεν έχει χωρητικότητα για τα παιδιά, που τα παιδιά ήδη έχουν δελτίο. Ναι, που δεν μπορούσε να τα πάρει. Θα μπορούσε λοιπόν να υπήρχε μια επικοινωνία ότι, παιδιά, ξεκινάω φορτωμένος, φέρτε δεύτερο αυτοκίνητο να πάρει τους μαθητές. Εντάξει, τώρα το θέμα του κτέλ θα το αντιμετωπίσει. Και το κυριότερο απ' όλα, να τελειώσω, ναι, Παναγιώτη, για να το πάρει το μήνυμα η καινούργια Δημοτική Αρχή. Δεν νοείται μια ανώνυμη εταιρεία η οποία απαρτίζεται από ιδιώτες να βρίσκεται σε έναν δημοτικό κοινό χρηστό χώρο. Ναι. Αυτός ο χώρος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Και δωρεάν, ε. Και δωρεάν. Και δωρεάν. Για να μην πω και για τα γραφεία τους, να βρίσκεται στο επαρχείο. Αυτά όλα είναι συμφέροντα, κυρία Τατιάνα. Και δεν διστάζω
να τα πω και μέσα από το μικρόφωνο τη εκπομπή σα. Πάντως, αυτά τα θέματα τώρα μην επεκταθούμε σε θέματα. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Αργυρού, γιατί μέχρι την προηγούμενη τετραετία, μέχρι και τέλος του Δεκέμβρη αυτού, έχετε τη δυνατότητα να είστε δύο άτομα μέσα στη λαϊκή σας πίσω. Οπότε να ακουστούν ακόμα περισσότερα θέματα, να ακουστούν πιο πολλές φωνές. Τώρα όμως μειώνεται κατά μία έδρα το Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Αργυρού. Πόσο δύσκολο πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής θα είναι να ακούγεται τη φωνή τη λαϊκή σύσπήρωση και τα προβλήματα τη καθημερινότητα έτσι όπως το θέτετε? Αγαπητή κυρία Δίελα, νομίζω ότι δεν μας τρομάζει το γεγονός ότι είναι ένα άτομο που εκπροσωπεί τη λαϊκή συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί και εμπειρία διαθέτουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο που με τιμά ιδιαίτερα και τιμά και τη λαϊκή συσπήρωση. Όταν οι συνεργάτες μας, οι συναγωνιστές μας που συμμετείχαμε σε όλη αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι άξια άτομα που μπορούν να εκφράσουν εύκολα μια άποψη, να δουλέψουν ένα πρόβλημα κλπ. Όσο καλή λοιπόν δουλειά γίνεται πριν τα δημοτικά συμβούλια αλλά και εν μέσω των δημοτικών συμβουλίων, τόσο καλά θα πηγαίνει προετοιμασμένο το άτομο αυτό ή υποφαινόμενη στην προκειμένη περίπτωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πιστεύω ότι η δουλειά μας θα είναι εξίσου καλή όσο ήταν και με την κυρία Κόκαλη. Το λέω αυτό γιατί είδαμε στην προηγούμενη εβδομάδα με την πρώτη εκλογή και στην Πάρο έχουμε 5 άτομα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρο από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Άρα φαντάζομαι εγώ ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη δυναμική στο να μπουν θέματα και να ακουστούν περισσότερο τα θέματα. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι μειώνεται ένα άτομο, που σημαίνει ότι θα δυσκολευτεί η Σαντορίνη να μπει. Μπορεί να μειώνεται, αλλά η φωνή τη Λαϊκή Συσπήρωση είναι τόσο δυνατή. Μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, θα ήταν μια καλή δήμαρχος η Μαρία Αργυρού? Ρώτησε άμα την κάνουμε στον κόσμο. Το 95, για να μην πω το 99%, θα έλεγε ναι. Θα ήταν μια πολύ καλή δήμαρχος. Δεν μας έδωσε όμως την ευκαιρία να μας δοκιμάσει. Μισό λεπτό. Όπως είναι καλός δήμαρχος ο Πελετίδης. Που το αναγνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Πάτρα. Ακόμα και αντίπαλοι το αναγνωρίζουμε. Γιατί λοιπόν, ενώ θα ήταν καλή δήμαρχος η Μαρία Αργυρού, που είναι εθελοντρία, που διοργανώνει εκεί με τον Ερυθρό Σταυρό διάφορα και που τρέχουμε όλοι κάθε φορά και της τυπούμε την πόρτα, που είναι από τις αρχές που ιδρύσαμε Τράπεζα Αίματος, εθελοντρία εκεί και βοηθάει. Γιατί εδώ στη Σαντορίνη λοιπόν να μην ισχύει αυτό που ισχύει στην Πάτρα? Και να πούνε η Σαντορίνη, ξέρετε κάτι ρε παιδί μου, εντάξει, κομμουνιστές δεν είμαστε. Αλλά μπορούμε, όπως και οι Πατρινοί, όπως τώρα και στα άλλα μέρη που βγήκαν κομμουνιστές. Ικαρία και Σαργιανή, να ψηφίσουμε την Μαρία Τεναρδό, γιατί δεν γίνεται. Κοίταξε να δεις Παναγιώτη, εγώ δεν μπορώ να βρεθώ στη λογική αυτών των ανθρώπων που λένε ότι η Μαρία Αργυρού είναι καλή, αλλά δεν την ψηφίσουμε για δήμαρχο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πω στη λογική του άλλου. Όμως εγώ διαβεβαιώνω για άλλη μια φορά ότι αν πραγματικά θέλανε στα ενία του Δήμου να βρίσκεται η Μαρία Αργυρού και της δίνανε αυτή τη δύναμη, δεν θα το μετανιώνανε. Άλλωστε και το αποτέλεσμα το χθεσινό, να πάρει η λαϊκή συσπήρωση αυτούς τους 6 δήμους, Ικαρία, Πάτρα, Χαϊδάρη, Πετρούπολη, μέχρι και το Τύρναβο, χθες αργά που βγήκε το αποτέλεσμα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν μια διαφορετική φωνή, μια φωνή που θα τα βάλει με όλους, γιατί, όχι για τα συμφέροντα των λίγων, για το καλό των πολλών. Ναι. Και αυτή είναι η δική μας τακτική. Σε αυτές τις περιοχές, η Νέα Δημοκρατία έχει βγει πρώτη. Να το ξαναπούμε. Γιατί εδώ βγήκε δεύτερη. Σε όλες. Ναι, αλλά και έβγαλε κομμουνιστή δήμαρχο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είναι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Βέβαια, δεν ήταν καθαρό. Εγώ πιστεύω ότι παίζουν και τα πρόσωπα ρόλο, αλλά παίζει, ίσως να παίζουν ρόλο, και το είχαμε συζητήσει παλιά, να παίζουν ρόλο και οι συνεργάτες. Δηλαδή, αν έχεις αυστηρά κομμουνιστές δίπλα σου και ανθρώπους που έχουν την ίδια ιδεολογία μαζί σου σε μια παράταξη, είναι κομμάτι δύσκολο να πείσεις και τον υπόλοιπο. Αυτό πάντως. Γιατί ο Πελετίδης έχει μέχρι και δεξιούς μέσα. Αυτό πάντως στο ψηφοδέλτιο εδώ της Λαϊκής Συσπήρωσης Θήρας δεν ήταν. Γιατί ήταν άνθρωποι από διάφορους χώρους, ήταν άνθρωποι που έχουν δώσει κοινούς αγώνες μαζί μας, μας ήξεραν. Και άνθρωποι που στο κάτω-κάτω δεν ανήκουν ούτε στο ΚΚΕ, ούτε και είναι μέλη του και είναι και ψηφοφόροι του ΚΚΕ. Απλώς συμπορευτήκανε μαζί μας γιατί εκτιμήσανε κάποια πράγματα και βλέποντάς μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στην παραπέρα ζωή μας. Μάλιστα. Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλη ερώτηση έχετε να κάνω εγώ? Έτσι, λίγο στο παρασκήνιο θα ήθελα να πάμε. Είδατε εσείς περίεργες κινήσεις, ας πούμε,
από συμπολίτες, από ψηφοφόρους, από διάφορα τέτοια, έτσι, γιατί έχουμε ακούσει πολλά αυτόν τον καιρό. Και θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς τι έχετε δει. Κοιτάξτε να δείτε, Τατιάνα μου αγαπημένη, εγώ δεν στέκομαι σε αυτό το παρασκήνιο, γιατί αν σταθούμε σε αυτό το παρασκήνιο, το παιχνίδι το έχουμε χάσει. Όμως, ήμασταν και η μόνη δημοτική παράταξη που μέσα από αυτή τη θέση βγήκαμε και καταγγείλαμε ορισμένα πράγματα που έπεσαν στην αντίληψή μας. Είμαστε εκείνοι που είπαμε ότι είναι πολύ βρώμικη αυτή η προεκλογική περίοδος. Είπαμε ότι έχουν ασκηθεί πολλές πιέσεις, υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις, δόθηκαν πολλές υποσχέσεις, πολλοί εκβιασμοί. Και μάλιστα τους προκαλέσαμε, αν θυμάστε, να βγουν και να το διαψεύσουν. Κανένας δεν τόλμησε να το κάνει. Ήσασταν και οι πρώτοι που ήρθατε εδώ στο σταθμό καλεσμένοι και μάλιστα δύο φορές να πείτε ότι αμφισβητείτε ότι δεν θα κατέβει η λαϊκή σύσπηση. Λέγατε ότι βεβαίως και θα κατέβουμε. Εδώ πήγαινε συνδυασμό συγκεκριμένο για να αποσπάσει δημοτικούς συμβούλους και έλεγε ότι μα η Μαρία δεν κατεβαίνει. Αναγκαστήκαμε αυτό επαληθεύεται από την κυρία Δίελα. Δύο φορές ήρθαμε εδώ με την κυρία Κόκαλη για να το διαψεύσουμε. Τώρα, εκείνο το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας είναι τα απορρίμματα. Τα υπόλοιπα μπαίνουν στην πάντα. Τα απορρίμματα. Όχι, δεν είναι μόνο τα απορρίμματα, είναι ένα ακάρο άλλα προβλήματα. Μισό λεπτό. Αυτό που δεν μπορεί να περιμένει είναι τα απορρίμματα. Συμφωνώ. Γιατί έχει γεμίσει χωματερή, γιατί δεν μας δίνει χώρο για να, να την εκμεταλλευτούμε για μια ακόμα χρονιά. Τελειώσαμε με τη χωματερή. Εδώ θα δούμε. Και καλείται ο κύριος Ζόρζος να μας πει τι θα κάνει, ποια λύση έχει έτοιμα, αν θα ακολουθήσει δηλαδή τη λύση που πρότεινε η απερχόμενη Δημοτική Αρχή ή αν θα εμφανίσει κάποια καινούργια δικιά του, που δεν το βλέπω. Γιατί πρέπει αναγκαστικά να πάει με ό,τι του πει ο Φώστα, έτσι δεν είναι. Εσείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, επειδή ο Νίκος Ζόρζος εδώ που ήρθε αμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης του είπε ότι εγώ θέλω όλους δίπλα μου για να προχωρήσουμε όλοι μαζί, εσείς θα βοηθήσετε λιγάκι για να πάμε μπροστά. Εγώ τον διαβεβαίωσα τον Νίκο ότι στα θετικά, τον κύριο Ζόρζο, ότι στα θετικά θα είμαστε δίπλα του. Και άλλωστε το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 που είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι. Όμως σε κάτι που κρίνουμε ότι είναι σε βάρος του θηραϊκού λαού, δηλαδή να το πω ευθέως, ακόμα και σε αυτά τα έργα που προωθούνται με τη σύμπραξη δημόσιο και ιδιωτικού φορέα με τα ΣΔΙΤ, είναι ξεκάθαρη η θέση μας και δεν θα κρυφτούμε καθόλου να το πούμε, ότι θα είμαστε αντίθετοι. Τώρα, σε όλα τα άλλα ζητήματα που κρίνουμε ότι οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι σωστές προς τη σωστή κατεύθυνση, βεβαίως και θα βάλουμε πλάτες. Αυτή τη λύση θέλει ο θηραϊκός λαός, να δει λύση στα προβλήματά του. Ναι, κυρία Αργυρού, σχετικά με το δικό δίκτυο. Από πού να πιάσουμε γιατί και πού να τελειώσουμε. Πραγματικά βλέπουμε καθημερινά πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και πολλές φορές είναι και δυστυχήματα. Έτσι, είχαμε και ένα παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπε και η Γεωργία. Και πραγματικά είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Εσείς τι λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να αναλάβει το κομμάτι που αντιστοιχεί της περιφέρειας, οπότε πρέπει να δει το επαρχιακό δίκτυο και ο Δήμος να δει το υπόλοιπο δημοτικό δίκτυο. Κατεβαίναμε, παιδιά, μετά τη διαμαρτυρία που έγινε στις 24 του Σεπτέμβρη για το νοσοκομείο. Και ήταν θεοσκότεινος ο δρόμος. Ποιος? Ο δρόμος που πάμε από τη Φυρά προς τα κάτω. Μα επιτρέπετε τώρα, κατά καλό καιρό και 21ος αιώνας, να χρειαζόμαστε δηλαδή φακό για να μετακινηθούμε όσοι δεν έχουν αυτοκίνητα, όσοι δεν έχουμε αυτοκίνητο. Το ζήσα εκείνο το βράδυ. Να είναι οι μαμάδες με τα καροτσάκια να συμπαραστέκονται στον αγώνα και να μην βλέπουν. Δεν ξέρω και το ζήσατε κι εσείς, κυρία. Λοιπόν, αυτά πρέπει πραγματικά να σκύψουμε όλοι επάνω και να απαιτήσουμε, να διεκδικήσουμε. Μήπως τυχόν κάποια στιγμή αυτά τα αυτιά και της περιφέρειας και της καινούργιας Δημοτικής Αρχής το ακούσουν και σκύψουν πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο το δικό δίκτυο, είναι πολλά τα προβλήματα. Ηλεκτροφωτισμός. Γιατί πού το πάτε, ρε παιδιά. Και να πω και κάτι άλλο. Και Παναγιώτη, πρέπει να το παραδεχτείς. Τι? Στις πρώτες συνεντεύξεις των υπολείπων υποψηφίων έμεινε το θέμα τουρισμός. Ήρθε η Λαϊκή Συσπήρωση, τα βάλε από την άλλη πλευρά τα θέματα. Σχολεία, ελεύθεροι χώροι, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου. Ναι. Γιατί αυτά είναι η καθημερινότητα. Και ύστερα τα πιάσανε και αυτοί στο στόμα τους. Ναι, και καλά κάνανε, γιατί είναι προβλήματα. Καλά κάνανε. Τώρα, βέβαια, δεν διεκδικούμε την πρωτιά, αλλά είναι και θέμα
ο κάθε δημότης να δουλέψει λίγο στο μυαλό του τι προτεραιότητες βάζει ο ένας, τι προτεραιότητες βάζει ο άλλος. Ποια είναι τα θέματα που φέρνει η Μαρία Ελίνα. Λέγαμε πριν έξω ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η προθεσμία απαγόρευσης. Α, για τις μεγάλες μονάδες. Για τα πεντάστερα. Τι γίνεται δεν αυτό το τώρα, δεν το έχουμε δει ακόμα. Εγώ μίλησα με τον κύριο Ζόζο χθες. Μου είπε ότι θα το κοίταγε σήμερα και θα μας έλεγε αν όντως ισχύει, διότι 500 και πλέον άδειες είναι έτοιμες να πάρουν δρόμο. Και αν φύγουν αυτές οι άδειες από την πολεοδομία τώρα, θα γίνει ένας χαμός. Τι γίνεται με τη λαϊκή σπήρωση, γιατί είχα ρωτήσει τη Μαρία την Αριού και μου είχε πει ότι εμείς είμαστε κατά των μεγάλων. Βεβαίως. Η θέση μας έχει διατυπωθεί και μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε κατά των μεγάλων τουριστικών μονάδων. Έχουμε παραδείγματα που σε πολλά σημεία, όπως ήταν παραδείγματι η Πάρος και η Μύκονος, η τοπική κοινωνία, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι επαγγελματικοί φορείς να είναι αντίθετοι στην απόφαση της κατασκευής μεγάλων μονάδων και τελικά να πηγαίνει, να πηγαίνει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να βγαίνει θετική από, εκεί. Θετική από την περιφέρεια. Πρέπει να αφουγκραστούν και τις διαθέσεις των τοπικών κοινωνιών. Γιατί να σας πω, είμαστε 77 τετραγωνικά περίπου η έκθεση της Σαντορίνης, παιδιά. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Σε λίγο κόσμος τι θα έρχεται να βλέπει? Όσοι είναι και η λωρίδα της Γάζας. Όσοι είναι και η λωρίδα της Γάζας. Τι θα έρχεται να βλέπει? Τι θα έρχεται να βλέπει? Είναι ένα ζήτημα. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να συζητηθούν και όχι μόνο με το Δημοτικό Συμβούλιο και με όλους τους φορείς του νησιού και να καταλήξουμε τελικά τι θέλουμε. Πώς θέλουμε τη Σαντορίνη την επόμενη μέρα, πώς αυτό το πρόσωπο της Σαντορίνης ποιο θα είναι. Επειδή η κυρία Αργυρού αναφέρθηκε στο κομμάτι τουρισμός στη συνέντευξη των προηγούμενων ημερών με τους υποψηφίους, επειδή έρχεστε από το Καμάρι, το οποίο Καμάρι υπήρξε ο πρώτος τουρίστικος προορισμός στην Σαντορίνη και στις γύρω Κυκλάδες. Και με νυχτερινή ζωή, από ό,τι ακούω, πολύ μεγάλη ζωή. Τώρα όμως το Καμάρι αποθεί και τους επισκέπτες, αλλά και τους ντόπιους που θέλουν να πάνε να περάσουν μια μέρα λόγω των θέσεων πάρκινγκ, λόγω του ότι δεν υπάρχει το λεωφορείο μέσα και έξω από το χωριό. Αυτά τα προβλήματα είστε έτοιμοι? Έχετε προτάσεις προς τη νέα Δημοτική Αρχή που θα ξεκινήσει 1η Γενάρη βεβαίως, να τα βάλουμε στο... Βεβαίως, βεβαίως. Κοίταξε να δεις, κυρία Διέλα, και προτάσεις να μην υπάρχουν λόγω της έλλειψης χώρων κλπ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα βήμα, να κάνουμε το πρώτο βήμα και αυτό το βήμα το πρώτο βήμα ας γίνει και με την επόμενη Δημοτική Αρχή. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτό το τουριστικό χωριό που λέγεται Καμάρι, ο Παναγιώτης θα έχει ζήσει όταν ήταν νέος, με πολιτιστική δραστηριότητα, με τις άδειες των δύο λεωφορείων, με τον με παιδικές εξωσχολικές δραστηριότητες. Όλα αυτά τα πράγματα, βρε παιδιά. Και ήρθε ο Καποδίστριας, που τελικά είχαμε το θάρρος τότε μόνο εμείς να αντιταχθούμε κατά του Καποδίστρια. Και το Καμάρι, εκεί που βρισκόταν στην αρχή, βρέθηκε κατευθείαν κάτω. Επιτρέπεται τώρα ο κόσμος να ταλαιπωρείται από πλευρά συγκοινωνίας? Το Καμάρι πρώτο άνοιγε τη σεζόν και τελευταία έκλεινε. Δηλαδή τώρα ανοίγει τελευταίο και κλείνει πρώτο. Το Καμάρι. Ναι. Ενώ ήταν αντίθετα. Και μάλιστα πρέπει να ξέρετε ότι στο Καμάρι μόνο πήγαιναν οι τουροπερίτες. Δεν πήγαινε σε κανένα άλλο μέρος της Αντώνης. Ναι. Μόνο ναι, στο αυτά, Καμάρι. Αυτά, ναι. Δηλαδή το Καμάρι δούλευε 170 μέρες σίγουρα. Ναι. Με τους tour operators, είτε κλειδωμένα τα δωμάτια, και μην ξεχνάμε ότι τεκομίτια, πέρα από την τουριστική περίοδο. Ενώ τα άλλα, οι άλλες περιοχές της Σαντορίνης και κυρίως τα Φυρά, βέβαια και η Ία, δούλευαν μόνο με περαστικούς ή με. Μου τα λένε αυτά οι άνθρωποι που έχουν ζήσει όλες αυτές τις ιστορικές εποχές του Καμαριού και πραγματικά. Και πέρα από την τουριστική περίοδο. Την εποχή δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο τιμόνι της κοινότητας ήταν ο Βαγγέλης ο Σιγάλας, ο οποίος ανήκει στο ΚΚΕ και είχε και μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Τους θυμάται, ναι. Να πούμε, τον Βαγγέλη, τον Καραμολέκο, τον Μιχάλη, τον Μαθαίο κλπ. Ναι. Και δουλεύαν πραγματικά σαν μια ομάδα. Το γραφείο της κοινότητας καταρχήν ήταν όλη μέρα ανοιχτό. Παιδί μου, τότε ένα δέντρο πήγαινε να κόψει κάποιος. Όλη μέρα ήταν ανοιχτό. Ένα δέντρο στο δρόμο και γινόταν της κακομοίρας. Μαζεύονταν μισή Σαντορίνη στο δρόμο για να μην το κόψουν. Θέλω να πω ότι εκτός των άλλων καθόμαστε και στο καναπέ τώρα. Και δεν σηκώνεται εύκολα ο Σαντορίνη. Ναι, σηκώθηκε το Καμάρι, για το νοσοκομείο, από... βέβαια, και αυτό ήταν παρήγορο, αλλά δεν πιστεύω ότι σηκώνεται πια εύκολα ο Σαντορίνη. Όχι, να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις, Παναγιώτη. Εσύ είσαι παλιός και έχεις ζήσει τους αγώνες των Σαντορινιών. Δηλαδή, σκέψου την απεργία πείνας που κάναμε τότε για το λιμανάκι, για το των 40. Ναι, ναι. Ανεξάρτητα τώρα αν λειτουργεί για λιμανάκι για τα σκαράκια. Ναι.
Σκέψου τους αγώνες που κάναμε για το Sea Diamond, που είναι ακόμα μέσα στα νερά της καλντέρας. Φτάσαμε μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο, μεταφέραμε το Σαντορινιό κόσμο δύο φορές στην Αθήνα. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι με αυτή την υπόθεση? Για το Sea Diamond? Ναι. Από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Και να σου πω και κάτι άλλο, Τατιάνα μου. Ο κόσμος πρέπει να έχει βγάλει συμπεράσματα και γύρω από αυτό το θέμα του ναυαγίου που είναι από το 2007 μέσα στα νερά της καλντέρας. Γιατί όταν γίνεται από, το ίδιο, από την αρχή των λιμένων, γίνεται ο διαγωνισμός και το βράδυ που έπρεπε να ανοιχτούν οι φάκελοι, καθερείται ο διοικητής της της αρχής αυτής. Δεν εξαρτάστηκε όμως τόσο όσο έπρεπε, κυρία Αργύρου, τότε το συγκεκριμένο γεγονός. Εντάξει, εμείς σαν είναι συντονιστική επιτροπή το κάναμε από εκεί πέρα. Θα έπρεπε να ακουστούν όλα αυτά. Τώρα όμως που έχουμε και βουλευτή από τη Σαντορίνη, ας ευχηθούμε ότι όλα αυτά θα βρουν τη λύση τους. Πάντως, να θέσω άλλο ένα ζήτημα, που καθημερινά πολίτες της Σαντορίνης και πόσο μάλλον του καμαρίου, του καμαριού, όπως θέλετε πείτε, το κοινού μονόλιθου, έτσι, μας κάνουν καθημερινά παράπονα για αυτό το θέμα. Δηλαδή, μυρίζει, κύριε Αργυρού. Όλη η περιοχή από Αβύς και πέρα. Για πηγαίνετε στο εμπόριο να δούμε τι σας λένε οι Μποριανοί. Χειρότερα. Τι σας λένε οι Μποριανοί. Γιατί αυτό. Τώρα μυρίζει και στα φυρά, δεν υπάρχει, υπάρχει λύση. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα? Τι να σας πω. Στο εμπορίο ο κόσμος είναι ξεσηκωμένος χρόνια. Από σχεδόν από τα πρώτα χρόνια κατασκευής του βιολογικού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλοι οι περίοικοι διαμαρτύρονται. Τη μία λέγαμε ότι θα φέρουμε μηχάνημα από τη Γερμανία που θα λυθεί το θέμα. Την επομένη είπαμε ότι τα χρήματα που θα παίρναμε από το τελεφερίκ για την αγορά του μηχανήματος δεν μας τα δίνουν. Και το πρόβλημα όμως παραμένει. Τη μια επιδείπτουμε τις ευθύνες στους ανθρώπους που δεν έχουν συνδεθεί στο αποχετευτικό. Την άλλη λέμε ότι τώρα που θα συνδεθούν όλοι με την ίδρυψη θα υπάρχει δυνατότητα να το ελέγξουμε. Μακάρι η καινούργια δημοτική αρχή να σκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Ένας επισκέπτης του νησιού, το νούμερο ένα παγκόσμιο προορισμό της Σαντορίνη, να πηγαίνει να κάνει ένα περίπατο καμάρι, μονόλιθο, στα Βύση εκεί που λέμε και να του έρχεται όλη αυτή η δυσοδεία. Πραγματικά είναι ανυπόφορη κατάσταση. Λοιπόν, σε τέτοια πράγματα μπορούσαμε να πούμε και για τα σκουπίδια στην ευθεία Φυρών Πύρου. Δεν επιτρέπεται να μεταφράσουμε. Να εγκατασταθεί νέα δημοτική αρχή. Και μετά με ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε και τις θέσεις της κυρίας Αργυρού. Εδώ είμαστε παιδιά, να πούμε πάντως, θα τα πούμε, ναι, ότι, θα τα λέμε γενικότερα, κύριε Αργυρού. Ότι ο κύριος Ζόρζος και στις δύο τοποθετήσεις του είπε ότι θέλει τον κόσμο κοντά. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, πρέπει να ομολογήσω, όσο καιρό ήταν δημαρχός 9 χρονιά. Ποτέ δεν είχε πει ότι θέλω τον κόσμο δίπλα μου για να μπορέσω να προχωρήσω και ποτέ επίσης δεν είχε πει ότι αυτό το λάθος της μη ενημέρωσης των πολιτών δεν θα ξαναγίνει. Γιατί θυμάσαι τον Καλύφα. Τα λάθη του παρελθόντος να μην τα επαναλάβει. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Να πούμε τώρα λίγο για το πρόγραμμα της αιμοδοσίας, κύριε Αργυρού. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είστε πυλώνας εδώ στην εθελοντική αιμοδοσία της Σαντορίνης. Δεν είναι μόνο εγώ πυλώνας, είναι πάρα πολλά άτομα, αλλά βλέπουμε πολλές φορές μπροστά εσάς. Εγώ θέλω να σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στην κυρία Πετίνη και να ακούσω τη δική σας άποψη. Πιστεύετε, επειδή είμαστε η σεζόν καλά κρατεί ακόμα, έχουμε ένα μήνα μέχρι να τελειώσει, πιστεύετε ότι θα μπορέσει να μαζευτεί ακόμα περισσότερος κόσμος και να δώσει αυτό το μεγάλο δώρο ζωής, ή πιστεύετε ότι θα είναι κουρασμένοι περισσότεροι, οπότε θα το αποφύγουν? Κυρία Διέλα, οι Σαντορινοί έχουν αποδείξει ότι ούτε η κούρασή τους πτωεί, ούτε και ο ίδιος ο κορονοϊός τους πτώησε. Μέσα στον κορονοϊό, θυμάστε ότι είχαμε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε φέρει. Άρα λοιπόν. Κάτι τέτοιο μας επέφερε και την βράβευση. Βέβαια. Άρα λοιπόν και αυτή τη φορά, παρότι η τουριστική περίοδος καλά κρατεί, ο καιρός είναι καλοκαιρινότατος, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Εγώ σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να κάνω πραγματικά το κάλεσμα να απευθυνθώ στον κόσμο και να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη αίματος. Το γεγονός ότι έρχεται αυτή την περίοδο το κλιμάκιο του νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία έρχεται γιατί πραγματικά έχουν στερέψει. Και καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει για όλα αυτά τα άτομα, ιδιαίτερα τα παιδιά, που μεταγγίζονται και πραγματικά οι γονείς εκλιπαρούν για μια μονάδα αίματος για να περάσουν τη βδομάδα τους. Άρα λοιπόν, αν βάλουν όλοι οι αιμοδότες στο μυαλό τους ότι πρέπει πραγματικά να δώσουν το παρόν τους και σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ένα παιδάκι το έχει ανάγκη, ένας συνάνθρωπός μας το ζητά, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα και από τις άλλες φορές. Άλλωστε το κλιμάκιο του Αγία Σοφία είναι έμπειρο κλιμάκιο. Συνήθως είναι πάντα και πολύ πρόσχαρο, οπότε είναι δεν είναι. Είναι και πρόσχαρο,
έχουν αυτή την ανάγκη για να γεμίσουν πάλι τις δεξαμενές τους. Οπότε θα πρέπει ο Σαντορνιός να ανταποκριθεί για άλλη μια φορά σε αυτό το κάλεσμα της Τράπεζας Εύρωπης. Πρέπει να σου πω ότι ένα πράγμα με έχει εντυπωσιάσει στη δουλειά μου σε αυτά τα 34 χρόνια που την κάνω. Είναι το θέμα της Τράπεζας Αίματος και των αιμοδοτών. Δηλαδή, ποιο. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε, πόσες συνεντεύξεις κάναμε στην υπόγα με γιατρούς, με τη, πώς τη λένε, την υπεύθυνη του Ερυθρού Σταυρού. Την κυρία Δρακτά. Την κυρία Δρακτά, με τον άλλον τον που πέθανε και τον έχουμε σήμερα. Τον κύριο Σπανό. Μα τα θυμάσαι όλα, ό,τι θέλει, τα θυμάσαι. Και αν δεν μου είχε πάρει ο Βαγγέλης κάποιες κασέτες, θα είχα περισσότερα πλάνα. Δηλαδή, το λες και το ξαναλέ, δεν ξέρω που τις έχει πάρει. Ναι, που τις έχει πάρει. Τις έχει πάρει, λέει, για να μην τις χάσω και τις έχασα αυτός. Αλλά τι χρειάστηκε στην αρχή, γιατί ο κόσμος δεν ήξερε. Τότε, το 92 ήτανε. Το 92. Σχεδόν μαζί δηλαδή ξεκινήσαμε. Και ξαφνικά, μετά από 6-7, ίσως και παραπάνω χρόνια, μια φορά θυμάμαι, ξέχασα να το ανακοινώσω κιόλα ότι έχουμε αιμοδοσία. Δεν το ανακοινώσαμε, παιδιά. Και πήγε καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά που είχαμε κάνει φασαρία, που φωνάζαμε τον κόσμο. Θέλω να πω δηλαδή τώρα πια, δεν χρειάζονται τυμπανοκρουσίες. Χρειάζεται μόνο να το μάθει ο κόσμος. Ναι, ότι μόνο να ενημερωθεί για το πρόγραμμα. Και ρωτούν και ήδη. Αυτή η αλλαγή η μεγάλη με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά. Δεν ξέρω. Και μην μου πει τώρα ο Βαγγέλης ότι η Ντουντούκα του φέρνει και κάτι. Κάτι κάνει κι αυτό. Κοίταξε να δεις, να σου κάτι πω. Κάτι κάνει και η Ντουντούκα, αλλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και εγώ τώρα είμαστε όλοι γνωστοί και δεν είναι ένα πρόβλημα. Ο Τάσος ο Μελιχούρτης, ο δάσκαλος, ήταν στο Αμπέλι. Και το άκουσε από την Ντουντούκα. Και το θυμήθηκε και πήγε να αιμοδοτήσει. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι η συμβολή των μέσων. Των τοπικών μέσων είναι ουσιαστική και η Ντουντούκα. Όχι πια. Και η δουλειά, και η δουλειά που κάνουμε όλοι εμείς που είμαστε και ειδοποιούμε τους αιμοδότες, ναι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Γιατί πρέπει να έχουμε και μια επαφή και με τον αιμοδότη, έτσι. Ναι. Ακόμα και τα πανό κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όλα. Γιατί βλέποντας τα πανό, μας παίρνουν τηλέφωνο τα πρωινά και λένε: Παιδιά, είδαμε τα πανό. Πότε ξεκινάει η αιμοδοσία. Αν και τα περισσότερα είναι μόνιμα τώρα στα σχολεία. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, παιδιά, είναι συνειδητοποιημένος. Είναι συνειδητοποιημένος πια σε αυτό το κομμάτι της εθελοντικής αιμοδοσίας. Εγώ να προσθέσω ότι έχει εξυπηρετηθεί πάρα πολύ κόσμο. Να πω ότι και η συνεργασία που έχουμε με τις δύο, τώρα τρεις, γιατί έχουμε ανοίξει και το μέτωπο, ναι, με το Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, είναι άριστη η συνεργασία. Δεν στεκόμαστε στο γράμμα του νόμου μόνο τα πρώτου βαθμού συγγένειας άτομα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Εξυπηρετούμε και τους μη συγγενείς μας. Και όλα αυτά γιατί πραγματικά η αγωνία η δική μας την εισπράττουν τα κλιμάκια. Σου λέει εντάξει, κάνουν μια τόσο σοβαρή δουλειά. Δεν θα σταθούμε στο γράμμα του νόμου. Και όλα αυτά έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα που μας κάνει όλους υπερήφανους και κατατάσσει και την Τράπεζα Αίματος Σαντορίνης ανάμεσα στις πρώτες και, της και επίσης ελπιδοφόρο είναι ότι έχουμε και καινούργιους εθελοντές μοδότες σε κάθε αιμοδοσία. Προσθέτεται περίπου 100. Ξεπερνάμε πάντα τους 100 σε κάθε αιμοδοσία. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή τη φορά θα ανεβάσουμε ψηλά τον πύχη. Εγώ είμαι αισιόδοξη γιατί και αυτή τη φορά κάναμε πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι ο κόσμος πια είναι ευαισθητοποιημένος, αυτό που είπα προηγούμενα. Ναι. Κάνουμε κάτι παραπάνω, απλώς για να μην πει ότι ξέρεις, δεν έπεσε στην αντίληψή μου και γιατί δεν το έμαθα. Θέλουμε να είναι όλοι ενημερωμένοι και ανεξάρτητα από το αν μπορούν ή όχι, να βρεθούν στο αιμοδοτικό κέντρο. Και ο γιατρός θα επιλέξει. Και ξέρετε, κύριε Αργύρου, τώρα ο κόσμος, ίσως επειδή και χρησιμοποιεί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπει πολλές φορές και τροχαία και νέες ασθένειες. Ταράσεται και μόνο που βλέπει ότι μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και μόνο που ξέρει ότι ένας δικός του άνθρωπος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω λίγο πολύ όλοι σε αυτό το πλατό έχουμε χρειαστεί κάποια στιγμή αίμα για κάποιον δικό μας. Έχουμε νιώσει την αγωνία του τι θα γίνει αν δεν βρούμε αίμα. Οπότε θα κάνει αμέσως την κίνηση το να απλώσει το χέρι και να δώσει μια φιάλη αίματος. Και είναι πολύ έτσι συγκινητικό το να έρχεται ο άλλος να αιμοδοτεί χωρίς να ξέρει ότι το αίμα αυτό το δίνω για να το πάρει ο συγγενής μου ή να το πάρω εγώ. Σωστά. Απλώνει το χέρι του για να δοθεί σε έναν άγνωστο άνθρωπο. Που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά. Βέβαια. Λίγη αλληλεγγύη χρειάζεται αυτό, και ανθρωπιά. Η συναλληλεγγύη, η αλληλεγγύη, αυτή η αγάπη προς τον άγνωστο συνάνθρωπο. Δεν είναι και λίγες περιπτώσεις που κάποιοι δεν ήταν αιμοδότες και χρειάστηκαν αίμα. Και μόλις εξυπηρετήθηκαν, αμέσως έγιναν αιμοδότες. Δηλαδή, ή παρότριναν συγγενικά τους πρόσωπα. Όπως επίσης, όπως λέει αρκετές φορές ο κύριος Σιγάλας, πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων που δεν επιτρέπεται πλέον να αιμοδοτήσουν και πάνε και λένε έστω μία φορά, έστω μία τελευταία φορά. Ναι. Ωραία. Να πούμε και το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, Τρίτη, Τετάρτη, κλειστό γυμναστήριο. Λοιπόν, να πούμε και το πρόγραμμα.
ναι, να πούμε ότι Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη μέχρι τις 1 η ώρα είμαστε στο κλειστό γυμναστήριο. Mm-hmm. Έχουμε και πρωινό και απογευματινό κλιμάκιο εκεί. 9 με 1 το πρωινό, 5 με 9. Θα βοηθήσει πολύ τους ανθρώπους που εργάζονται, είτε πρωινή βάρδια, είτε... Στον αγωνιστικό χώρο θα είμαστε ή στο εκεί που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε, ναι. Για να ξέρει ο κόσμος που θα είμαστε. Ναι. Γιατί μίλησα με τον κύριο Παπαδημητρόπουλο και νόμιζα ότι μου είπε αυτό το χώρο. Ναι. Ύστερα, το απόγευμα της 5ης, 19 του μήνα, είμαστε στην πλατεία του Πύργου. Την Παρασκευή μας δίνεται η δυνατότητα, έχει φτιάξει η κυρία Τσολάκου δύο team, το ένα να πάει στο Βουρβούλο. Θα είναι και τα δύο την απόγευμα. Ναι. Mm-hmm. Το ένα θα είναι στο Βουρβούλο και το άλλο θα είναι στο Γυμνάσιο του Εμπορίου, το απόγευμα της Παρασκευής. 5 με 9. Το Σάββατο θα είμαστε στο Εμπορίο, πάλι δύο πρωινό και απογευματινό. Την Κυριακή έχει καθιερωθεί πια σαν Κυριακή να είμαστε στο Γυμνάσιο της Μεσαριάς. Τη Δευτέρα στο Πανηγυρόσπιτο της Ίας και τελευταία μέρα, 24 του Οκτώβρη, ημέρα Τρίτη, στο Καμάρι κάτω από το Κοινοτικό Ιατρείο, στην αίθουσα των Καμαριανών. Ωραία. 8 μέρες λοιπόν. 8 μέρες κάνουμε. Έχετε τη δυνατότητα όλοι να κάνετε το δώρο ζωής, είναι εντελώς δωρεάν. Σε λίγα μόλις λεπτά από τη στιγμή που θα δώσετε το αίμα αυτό αναπληρώνεται στον οργανισμό σας. Είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής που μπορείτε να κάνετε και το κάνετε εντελώς δωρεάν. Ωραία. Εγώ αυτό θα πω. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρία την Αργυρού. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για την βοήθεια σας. Θα μας δοθεί να τα λέμε τακτικά βεβαίως, το χειμώνα. Βεβαίως. Μόλις αναλάβει. Εμάς, ούτως ή άλλως, Παναγιώτη, μας ενδιαφέρει να κρατάμε και τον κόσμο ενήμερο. Έτσι. Και ενήμερο όχι μόνο για ό,τι έχει σχέση, για τα τεκτενόμενα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως για τις θέσεις της λαϊκής συσπήρωσης. Γιατί ακούμε καμιά φορά, μα η λαϊκή συσπήρωση είναι αρνητική. Είναι αρνητική όμως και τεκμηριώνει τη θέση της. Ναι. Γιατί είναι. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα μπει η λαϊκή συσπήρωση στις διάφορες επιτροπές, κάτι που δεν είχε γίνει την προηγούμενη φορά και ήταν πραγματικά λάθος της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό το λάθος και ο κύριος Ζόρζος να δώσει. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλα αυτά, Παναγιώτη. Υγεία να έχουμε και κουράγιο για νέους αγώνες. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, και κυρία Αργυρού. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα τώρα στα δικά μας τοπικά για να αποδεσμεύσουμε ρίζο. Την Παρασκευή είχαμε την πρώτη αποσπερίδα της πολιτιστικής ομάδας Μύρο με τη δική μας τη Μαρία την Πρασίνου στον Άγιο Παΐσιο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Από ό,τι είδα εγώ από φωτογραφικό υλικό και βίντεο ντοκουμέντο, πέρασαν πάρα πολύ καλά όσοι είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στον Άγιο Παΐσιο. Καθώς υπήρχε πολλή παράδοση, υπήρχαν καντάδες, υπήρχαν τραγούδια. Επειδή τυχαίνει να μένουμε κοντά στην περιοχή, πραγματικά. Υπήρχε γλέντι που κράτησε μέχρι το πρωί. Πολύ καλά τα λες. Έτσι, μέχρι αρκετά αργά. Ναι. Ήταν η Φαρισαία, ήταν η Γιάννα η Μαυρομάτη, η Μαρία, η δική μας Μαρία Πρασίνου έδωσε τον καλύτερό της εαυτό. Ήταν και ο έπαρχος Τίνας. Ήταν και ο έπαρχος. Όπως καταλαβαίνετε, η Μαρία έχει σκοπό να το κάνει αυτό σχεδόν μια φορά το μήνα.